Το μήνυμα ότι η ελληνική αστυνομία με επιχειρησιακή ετοιμότητα και με ορθό σχεδιασμό είναι παρούσα σε όλες τις προκλήσεις της νέας εποχής, απίφθινε η ηγεσία της Ελλάς με αφορμή τη σημερινή γιορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της ελληνικής αστυνομίας. Από τα Χανιά, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγος Γιώργος Λιμπινάκης, τόνισε ότι η αστυνομία στην Κρήτη παραμένει προσιλωμένη στον στόχο της. Και στην καθημερινότητά μας να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό, προασπίζοντας τα αγαθά των πολιτών, την ειρήνη και την ασφάλεια και κάποια μεμονωμένα περιστατικά να μην επισκιάζουν το συνολικό έργο της αστυνομίας. Από τον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, όπου τελέστηκε επίσημη δοξολογία, ο επικεφαλής της Ελλάς στην Κρήτη μίλησε για τον απολογισμό της δράσης της αστυνομίας στο νησί, κάνοντας λόγο για σημαντικές επιτυχίες. Έχει παταχθεί η βαριά εγκληματικότητα στα θέματα ναρκωτικών όπλων. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο για το καλό της κοινωνίας της Κρήτης. Στην ημερήσια διαταγή που εξέδωσε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούμας, τόνισε ότι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία δεν αποτελεί μόνο θεσμική υποχρέωση, αλλά και κυρίαρχη απέτηση των πολιτών. Μια μέρα με ιδιαίτερη αξία και σημασία για το σώμα. Μια μέρα όπου θεσπίστηκε από την πολιτεία ως ένδειξη μνήμης και προσφοράς της ελληνικής αστυνομίας στην κοινωνία και στη χώρα. Να έχουμε υγεία, καλές βάρδιες, όπως αναλαμβάνουμε τις υπηρεσίες μας καθαρά με υγεία, έτσι να ξαναγυρνάμε στα σπίτια μας και να συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο που μας έχει προστάξει η πολιτεία, μόνο και μόνο το ένομο αγαθό που είναι η ζωή του ανθρώπου μας. Κοντά στους αξιωματικούς και στο προσωπικό της Ελλάς στην Κρήτη βρέθηκαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Με αυταπάρνηση, πολλές φορές τα κινδύνευτα στη ζωή τους, φροντίζουν για την ασφάλειά μας και την ευημερία μας. Είμαστε εδώ, η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς, για να δείξουμε την υποστήριξη στο σπουδαίο έργο τους, αλλά και να τιμήσουμε όλους εκείνους που εν ώρα καθήκοντας έδωσαν τη ζωή τους, για να μπορέσουμε εμείς να λειτουργούμε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο με κανόνες. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις.